κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Νέα εβδομάδα και νέες παλιές καταστάσεις. Ευνηδιαστικά η Θεσσαλονίκη επέστρεψε στο κόκκινο και μάλιστα στο βαθύ. Εκτός των άλλων μέτρων που είχαμε βιώσει στο παρελθόν, περάσαμε και σε απαγόρευση κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο από τις 6 και σε λουκέτο καταστημάτων τα Σάββατα. Η αλλαγή στάσης όσων αποφασίζουν μέσα σε 24 ώρες προκάλεσε ποικίλα σχόλια και σίγουρα άσχημη εντύπωση. Οι πολίτες κουράστηκαν, η αγορά ζαλίστηκε και οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα δίμηνο εξαιρετικά δύσκολο. Μαζί μας στις σημερινές αναλύσεις ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Καϊτεζίδη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μόσχη, σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, επειδή ήσασταν μέσα στη σύσκεψη της Πέμπτης, πώς από το όχι νέα μέτρα αλλά επιτήρηση των υφισταμένων περάσαμε όχι απλά σε νέα αλλά και σκληρότερα μέσα σε 24 ώρες? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό όλων ημών που ήμασταν μέσα σε εκείνη τη σύσκεψη και νομίζω ότι τα γεγονότα πρέπει να ευνηδίασαν δυσάρεστα και αυτούς που τη διοργάνωσαν την σύσκεψη. Μιλώ για τους υπουργούς που ανέβηκαν στην Θεσσαλονίκη. Οι ίδιοι μετά το τέλος της, περί τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης, έκαναν δηλώσεις και είπαν αυτό ακριβώς που λέτε, ότι κανένα νέο μέτρο. Το μόνο που χρειάζεται η πόλη είναι να τηρήσουμε αυστηρά τα υφιστάμενα μέτρα. Και από το απόγευμα, με τα βραδινά δελτία ειδήσεων στα μεγάλα κεντρικά κανάλια, είδαμε ότι καλλιεργείται αυτό που επακολούθησε, δηλαδή η Θεσσαλονίκη στο κόκκινο, αυστηροποίηση των μέτρων, κλείσιμο από τη Σαββατοκύριακο από τις 6, καταστήματα εκτός λειτουργίας κτλ. Πραγματικά είναι απορίας άξιο γιατί διοργανώθηκε αυτή η σύσκεψη, τι αποτέλεσμα είχε, όταν και οι ίδιοι διοργανωτές φαντάζομαι ότι κατάλαβαν ότι άλλα λέγαμε το μεσημέρι και άλλα αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε ή να ακούσουμε ότι εφαρμόζονται από το απόγευμα ή την άλλη μέρα το πρωί. Ξέρετε το εντυπωσιακό. Έχετε την ίδια απορία με όλους μας, το καταλαβαίνω. Το εντυπωσιακό, κύριε. Νομίζω ότι και οι διοργανωτές την ίδια απορία θα πρέπει να είχαν. Προφανώς είχαν άλλη ενημέρωση ανεβαίνοντας από Αθήνα και άλλη στη διάρκεια της μέρας εξελίχθηκε. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι διαφορετικό. Ξέρετε όμως ποιοι είναι οι δύο παράγοντες που κάνουν ακόμη χειρότερη αυτή την εικόνα? Ο μεν πρώτος, ότι την υπόθεση λιμάτων Θεσσαλονίκης την ήξεραν από το Πανεπιστήμιο από την Τετάρτη το πρωί. Και το δεύτερο, ότι δεν μιλάμε για δύο τυχαίους ανθρώπους. Μιλάμε για αυτούς που ουσιαστικά έχουν τη διαχείριση αυτό το έτος που παλεύουμε με την πανδημία στα χέρια τους. Ειδικά ο ένας, και αναφέρομαι στον κύριο Χαρδαλιά. Δεν είναι τυχαίος υπουργός ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν μπορεί να μην ξέρει ο κύριος Χαρδαλιάς και να του ανακοινώνουν άλλοι του κυρίου Χαρδαλιά. Ο κύριος Χαρδαλιάς συνήθως ανακοινώνει. Δυστυχώς βρίσκομαι σε μια θέση που δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι δεδομένα έχει ο κύριος Καρδαλιάς, πώς αξιολόγησε το πρωί της Πέμπτης και τι δεδομένα του δόθηκαν ή τέλος πάντων το αναλύθηκαν το απόγευμα της ίδιας μέρας. Υπάρχει περίπτωση. Λέω πάντως ότι η ειδησιογραφία ήταν ακριβής, ήταν αυτό που περιγράψατε, δηλαδή δηλώσεις ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα στην πόλη. Αυτό αποκομίσαμε όλοι φεύγοντας από τη σύσκεψη. Αλλά αυτό αποτύπωσαν και οι δηλώσεις των ίδιων των υπουργών που έγιναν on camera με το τέλος της σύσκεψης. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει όλα περίπτωση. Άλλαξαν από το απόγευμα της ίδιας μέρας. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Καϊτεζίδη, να πληρώσαμε τον Οκτώβριο-Φεβρουάριο. Εννοώ ότι η κακοδιαχείριση του Οκτωβρίου να λειτουργήσε ως κάικα στο χυλό, φυσάω και το γιαούρτι. Δεν τους κλείνεις νωρίτερα, να είμαστε σίγουροι, μη μας τα σούρνουν και πάλι όπως την προηγούμενη φορά. Δεν μπορώ να ξέρω. Ειλικρινά όλα είναι εικασίες. Μπορεί να είναι υποθέσεις. Έχει μια λογική αυτό που λέτε. Λογική επίσης μπορεί να έχει ότι ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα συμπαρασύρει πολλές φορές αρνητικά και τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Επίσης είναι αλήθεια ότι έγιναν στη διάρκεια της σύσκεψης εκκλήσεις από τους δύο υπουργούς ώστε να μην φορτωθούν τα νοσοκομεία με περιστατικά. Αυτό ήταν λογικό με την έννοια ότι προετοιμάζεται ένα μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στο Βελίδιο και γενικότερα ο σχεδιασμός είναι η επιτάχυση των εμβολιασμών, το άνοιγμά του στο γενικό πληθυσμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν τα νοσοκομεία είναι υπερφορτωμένα και οι
νοσηλευτές και λοιπόν υγειονομικό προσωπικό ασχολείται, υπερασχολείται στα νοσοκομεία, καταλαβαίνετε ότι... Είναι λογικό να πέσει πίσω το χρονοδιάγραμμα και να δημιουργήσει άλλα ζητήματα μεγαλύτερα. Για τα σχολεία, για τη λειτουργία των σχολείων, εσείς τι άποψη έχετε? Και θα σας πω γιατί σας το ρωτάω. Δεν έχω άποψη, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο ή να μιλώ για όλα τα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι τέθηκε θέμα να μην λειτουργήσουν τα σχολεία, γιατί μπορεί να αποτελούν χώρους μετάδοσης. Και επίσης για σχολείων εξορισμού αυξάνει και την κινητικότητα. Η κινητικότητα ήταν ένα θέμα που απασχόλησε τη σύσκεψη και τοποθετήθηκαν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Απόστολος ο Δυτικός, ο Περιφερειάρχης. Εγώ, επειδή δεν έχω ειδικότερα στοιχεία, εκτός από τα στοιχεία που αφορούν το δικό μου Δήμο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να τοποθετηθώ για το θέμα. Ναι. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά, δεν έχω εικόνα για το πόσο τα σχολεία συμβάλλουν ή δεν συμβάλλουν στη μετάδοση. Σας το ρωτάω, κύριε Καϊδεζίδη, γιατί όπως είπατε και εσείς, και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν κατά της λειτουργίας των σχολείων. Μάλιστα, ζήτησαν ούτε να ανοίξουν, και αν άνοιγαν, άκλειναν αμέσως, γιατί συμβάλλουν κατά πολύ στην υπερμετάδοση του ιού. Μήπως το ότι αρχίσατε οι δήμαρχοι να τηρείτε άλλη στάση έπαιξε ρόλο στο πώς διαχειρίστηκε η κεντρική κυβέρνηση το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί όταν αρχίσατε να λέτε πράγματα εις βάρος της κυβέρνησης, νομίζω ότι σφίχτηκε η κεντρική διαχείριση. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο άρχισαν να υπάρχουν αντεγκλήσεις. Αυτό νομίζω ότι έχει παίξει το ρόλο του. Δηλαδή, άρχισε να αισθάνεται η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να την καλύψετε αν κακοδιαχειριστεί το θέμα. Δεν είπαμε ούτε κακό ούτε καλό λόγο για την κυβέρνηση. Εμείς μεταφέραμε αντικειμενικά και εγώ προσωπικά το τι αντιμετωπίζαμε. Δεν δημιουργήσαμε σενάρια, αν το θέλετε, φανταστικά ή εικονικά, ούτε προδιαγράψαμε κάποια πράγματα γιατί θέλαμε να τα αξιοποιήσουμε πολιτικά. Μεταφέραμε κάποια πράγματα όπως τα ζούσαμε. Θα έλεγα ότι μεταφέραμε περισσότερο τις αγωνίες των τοπικών μας κοινωνιών να μπορούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υγεία και την ασφάλεια, αυτό είναι αυτονόητο, και στους κανόνες της οικονομίας. Διότι ξέρετε, όσο παρατείνεται αυτό το μαρτύριο, καλώς παρατείνεται, προτεραιότητα συνεχίζει να είναι η υγεία, και μέσα από την υγεία θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Αλλά απ' την άλλη, ξέρετε, υπάρχουν νοικοκυριά τα οποία ζουν ένα δράμα, το δικό τους δράμα, και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ισορροπήσουμε ανάμεσα αυτά τα δύο. Και αυτό νομίζω ότι ήταν διάχυτο και στις τοποθετήσεις μας, και ήταν και αποδεκτό και από τους κυβερνητικούς, δηλαδή από τους υπουργούς. Ναι, σας άκουσα να λέτε πρώτα η οικονομία, πρώτα η υγεία, μετά η οικονομία, γιατί για να υπάρχει οικονομία πρέπει να υπάρχει υγεία. Πολλοί βέβαια αντιτείνουν ότι για να υπάρχει υγεία πρέπει να υπάρχει οικονομία. Είναι αυτή η διαρκής ακροβασία η οποία περιγράψατε προηγουμένως. Πολλοί από αυτού λένε αυτό το μπρος-πίσω συνέχεια είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Μήπως έπρεπε να πάμε σε πιο σκληρά μέτρα, μια και έξω, να τυθασεύσουμε τον ιό και να μην είναι τόσο δύσκολο το επόμενο δίμηνο? Εντάξει, κακά τα ψέματα, μετά Χριστόν προφήτες θα γίνουμε όλοι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαχειριζόμαστε, και μιλώ και για την κυβέρνηση, για εμάς τους αυτοδιοικητικούς, τον κάθε απλό πολίτη, αν το θέλετε, στην οικογένειά του, στο νοικοκυριό του, ένα πρωτόγνωρο παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, μας εκπλήσει αυτό το ότι κάνουμε μπρος-πίσω. Εδώ έκανε η Γερμανία μπρος-πίσω. Δηλαδή, ίσως στα μυαλά και στις σκέψεις μας, η Γερμανία είναι το πρότυπο της οργάνωσης, της πρόβλεψης. Και βλέπετε ότι ξεκίνησαν, άνοιξαν την αγορά και άρον-άρον τα μάζεψαν όλα πίσω, την κλείσαν, και μια σειρά από άλλες χώρες που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουν μεγαλύτερη προνοητικότητα, οργάνωση κτλ. Άρα αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς παλεύουμε με κάτι που δεν το ξέρουμε, το μαθαίνουμε μέρα τη μέρα. Αυτό είναι ανθρώπινο να δημιουργεί και αυτά που περιγράφεται σαν προσπίσω, αν το θέλετε, αλλαγές πολιτικών. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την ιστορία πρέπει, είναι υποχρέωση όλων μας, να κρατήσουμε και τις πόλεις και τους ανθρώπους ασφαλείς, για να προχωρήσουμε όσο δυνατόν την επόμενη μέρα που θα είναι μέσα από τα εμβόλια. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικά. Να προχωρήσει γρήγορα, η ευχή δική μου είναι να προχωρήσει γρήγορα
η εμβολιαστική προσπάθεια και μέχρι τότε να τηρούμε σχολαστικά τους κανόνες, ακόμα και ατομικά, είναι έκκληση ατομική αυτή, ώστε να μπορέσουμε να πατήσουμε σε ένα σταθερό έδαφος. Όταν ζητήσατε εξειδικευμένη ενημέρωση, τι ακριβώς εννοούσατε? Είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αποδέχτηκε το αρχικό μας αίτημα, το θυμάστε, το είχαμε θέσει από τον Οκτώβριο και από τον Νοέμβριο. Είναι αλήθεια ότι μας στέλνουν ενημέρωση για τα κρούσματα που έχουμε στο Δήμο μας, στον κάθε Δήμο χωριστά. Αυτή η ενημέρωση έχει τρεις παραμέτρους. Έχει έναν αριθμό, τα συνολικά κρούσματα στο Δήμο, έχει τα κρούσματα στο Δήμο μας που νοσηλεύονται και τα κρούσματα που παραμένουν κατοίκων. Εμείς ζητήσαμε αν ήταν δυνατόν να εξειδικεύεται και ένα δημοτικό διαμέρισμα τουλάχιστον και επίσης να περιγράφονται τα κλάστερ, οι ομαδοποιήσεις των κρουσμάτων. Αυτό θα μας βοηθούσε αν ξέραμε ότι σε ένα δημοτικό διαμέρισμα εντοπίζονται τα κρούσματα και αν υπήρχαν και ομαδοποιήσεις σε κάποιες γειτονιές, καταλαβαίνετε ότι θα βοηθούσε ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να ενεργούν ταχύτερα και να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε, αν το θέλετε, και να συμβάλλουμε και εμείς στην γενικότερη εθνική προσπάθεια. Ναι. Αυτό εννοούσα. Πάντως μια παρατήρηση αυτό, να κάνω. Ναι, παρακαλώ. Ξεκινώντας από τα παραδείγματα του δικού μου Δήμου, αλλά βλέποντας και το τι γίνεται σε άλλους Δήμους, γιατί μιλώ με συναδέλφους, μετά από σταθερές 6 εβδομάδες που τα κρούσματα έπεφταν από το πικ που είχαμε στο Νοέμβριο, έπεφταν σταθερά, είχαμε φτάσει πραγματικά στο 20% των κρούσματων που είχαμε στην ανώτερη τιμή. Είναι 2 εβδομάδες τώρα, κάθε Δευτέρα μας έρχονται οι ενημερώσεις, την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα Δευτέρα, που τα κρούσματα έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω. Αυτό πραγματικά πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις και πραγματικά πρέπει να μας κάνει να τηρήσουμε ακόμα πιο πειθαρχημένα και συνολικά τα μέτρα, γιατί βλέπουμε ότι το καμπανάκι χτυπά και χτυπά έντονα. Όταν λέτε έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω? Περίπου, εγώ θα σας έλεγα ότι από την κατώτερη τιμή που είχαμε μια αύξηση την προηγούμενη εβδομάδα. Και άλλο ένα 15%, δηλαδή συνολικά 35% από την προ-δύο εβδομάδων. Είναι μεγάλη εικόνα, αύξηση. Σε αυτό το είναι μεγάλη αύξηση. Mm-hmm. Έχετε ζήτημα συντονισμού με την κεντρική διαχείριση? Γιατί κάθε φορά που έχετε σύσκεψη λέτε καλύτερο συντονισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και κέντρου. Πού πονάει αυτή η επικοινωνία, πέρα από την ενημέρωση την οποία σας δίνουν και πόσο λεπτομεριακή είναι? Υπάρχουν και άλλα ζητήματα? Όχι, δεν νομίζω ότι μπήκε τέτοιο θέμα. Εγώ, για να σας πω, να τα συνοψίσω, μια που μου δίνει την ευκαιρία, τρία θέματα έθεσα. Αυτό που περιγράψαμε και συζητήσαμε προηγουμένως, την εξειδίκευση ενημέρωσης, γιατί ενημέρωση έχουμε, αλλά τη ζητήσαμε εξειδικευμένη. Το δεύτερο, να ενταθούν τα τεστ στο γενικό πληθυσμό. Ζητούμε τα οποία είναι λίγα. Πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα, ιδιαίτερα στις περιοχές, μια που η Θεσσαλονίκη, η ευρύτερη περιφερειακή ενότητα, βρίσκεται δυστυχώς στο κόκκινο. Θα πρέπει να ενταθούν στους Δήμους τα τεστ. Γίνονται, είναι αλήθεια, να μην αδικήσουμε κανέναν, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και το τρίτο που έθεσα, και είναι αίτημα των συναδέλφων μου, είναι ο εμβολιασμός τουλάχιστον σε τρεις από τις ομάδες των υπαλλήλων, των συναδέλφων μας στην αυτοδιοίκηση. Μιλώ για τους ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα. Οι άνθρωποι εκτίθενται σε κίνδυνο καθημερινά και πρέπει να τους προστατεύσουν. Μιλώ για τα άτομα που δουλεύουν στις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, φανταστείτε τα άτομα που εργάζονται στο βοήθεια στο σπίτι, στην επιστημιστική βοήθεια. Μπαίνουν κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια. Ουσιαστικά είναι υγειονομικό προσωπικό. Βεβαίως. Και εκτίθενται οι ίδιοι, αλλά μπορεί να προσβληθούν και οι περίλικες κατά κύριο λόγο συμπολίτες μας, αλλά πρέπει να τους προστατεύσουμε. Εγώ έβαλα εκεί και τη Δημοτική Αστυνομία, γιατί και αυτοί υπάρχουν συνεργεία ελέγχων και συνδράμουν το έργο της ελληνικής αστυνομίας, άρα και αυτοί θα πρέπει να εμβολιαστούν. Και έβαλα και το θέμα του εμβολιασμού των αιρετών. Δεν είμαστε πολύ οι αιρετοί και εφόσον από τον νόμο εξαιρούμαστε από τους περιορισμούς της μετακίνησης, ξέρετε, με τον νόμο που ορίζει για την μετακίνηση, τα SMS κτλ., οι δήμαρχοι εξαιρούνται ρητά μαζί με την κυβέρνηση κτλ. Άρα αναγνωρίζεται ο δημόσιος ρόλος μας. Εφόσον αναγνωρίζεται ο δημόσιος ρόλος. Μιλάτε μόνο για τους δημάρχους, έτσι, όχι για τους δημοτικούς συμβούλους. Κατά κύριο λόγο, φανταστείτε, ένας δήμαρχος μιας μεγαλούπολης
να ασθενήσει από κορονοϊό, γιατί ο δημόσιος ρόλος τον επιβάλλει να βρίσκεται, να είναι παρόν σε συσκέψεις, σε συναντήσεις, επαφές με τους πολίτες. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στα σπίτια μας και να ασκούμε από τα σπίτια το λειτουργήμά μας. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είστε έξω. Είναι λογικό. Πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι για να κάνουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή, φανταστείτε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι πρέπει να ξεκινήσει αύριο, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός και αυτές οι ομάδες και οι εργαζόμενοι όμως να εμβολιαστούν. Στο κλείσιμο της συζήτησής μας θέλω να αλλάξουμε δύο κεφάλαια ακόμη. Το μεν πρώτο αφορά κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που άκουσα. Συζητάτε με το Υπουργείο Υποδομών για επιβολή ειδικού τέλους διέλευσης σε πρώην ΔΕΚΟ, δηλαδή σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Ναι, είναι έτοιμά μας. Είναι ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί ανώνυμες εταιρείες που έχουν σκοπό το κέρδος μπορούν να αναπτύσσουν τα δίκτυά τους μέσα από τους δημοτικούς δρόμους, από τους κοινόχρηστους χώρους, να δημιουργούν τέτοια εικόνα στους δρόμους που πραγματικά είναι κάτι φρικιαστικό, θα το έλεγα έτσι. Είναι κάτι που όλοι οι πολίτες το σημειώνουν και εμείς που διοικούμε. Είναι απίστευτες οι κακοτεχνίες, η τσαπατσουλιά, τα προβλήματα που δημιουργούνται από το σκάψιμο και το πρόχειρο τις περισσότερες φορές μπάλωμα των δρόμων, να κερδίζουν σε βάρος τον Δήμο και του κοινωνικού συνόλου, γιατί παρέχουν υπηρεσίες και τις πληρώνονται, δεν τις παρέχουν δωρεάν. Ναι. Και μέσα από αυτήν όλη την αναστάτωση οι Δήμοι να μην εισπράττουν τίποτα και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι με τα δημοτικά συνεργεία και από το δημοτικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα χρήματα των συμπολιτών μας, να τρέχουμε να αποκαθιστούμε τις κακοτεχνίες των δρόμων. Και να τα ακούτε και από πάνω. Τα ακούμε καθημερινά. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκείνο που ζητήσαμε, το αυτονόητο, να υπάρχει ένα τέλος διέλευσης που θα είναι μια ανταπόδοση ώστε να μπορούν και οι Δήμοι με αυτά τα λεφτά να αποκαθιστούν τους δρόμους και να προσφέρουν οι δρόμους ασφαλείς στους πολίτες και λειτουργικούς. Από το να κυνηγάτε την κάθε εργολαβία δικαστικά πολλές φορές και να χρονίζει η κατάσταση και ουσιαστικά να μην έχει αποτέλεσμα, πληρώνεις αφού περνάς το δίκτυό σου και τελειώνει η ιστορία. Βέβαια, να σας πω κάτι. Άλλωστε αυτό, να ξέρετε, είναι κατάλοιπο των παλιών κρατικών οργανισμών. Αυτοί οι οργανισμοί τώρα που είναι όλες ανώνυμες εταιρείες ήταν οι πρώην κρατικοί οργανισμοί. Εκεί λοιπόν, επειδή ήταν παραφιάδα του κράτους, θα έλεγα ότι ήταν κρατικές επιχειρήσεις, μόνο μέτοχος ήταν το ελληνικό δημόσιο, άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί είχαν μια υπέρμετρη προστασία. Ναι. Κακός ίσως για μένα, αλλά αυτό υπήρχε. Κράτος, είναι δική μου λόγος. Είναι δρόμοι, ό,τι θέλω τους κάνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προστατεύουμε ανώνυμες εταιρείες που έχουν σκοπό το κέρδος. Αντίθετα, πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες που έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν δρόμους ασφαλείς και λειτουργικούς. Ο κύριος Καραμαλής τι σας είπε για αυτό το αίτημα? Το έχουμε θέσει στην ΚΕΔΕ και περιμένουμε να αποτελέσει απόφαση της ΚΕΔΕ. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει αυτό. Ναι. Γιατί σας λέω ότι είναι και μια πρακτική που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να το σηκώνουμε αυτό το ζήτημα και να το διεκδικήσουμε. Γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι κανένας που έχει κοινή λογική και είναι αντίθετος σε μια τέτοια λογική διεκδίκηση. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καϊτεζίδη, εκλογές με νέο εκλογικό νόμο την επόμενη φορά. Ουσιαστικά κάτι σαν των εθνικών εκλογών δηλαδή, με ενισχυμένη αναλογική, δήμαρχος στο 42% και οι δημοτικοί σύμβουλοι του δημάρχου και όχι να προσπαθεί ο δήμαρχος να βρει με ποιους θα διοικήσει. Εσείς νομίζω ότι ήσασταν υπέρμαχος αυτού. Βέβαια με τα ποσοστά τα δικά σας εσείς δεν έχετε θέμα, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είστε υπέρ. Λέω, το λέω από την καρδιά μου ανιδιοτελώς. Μάλιστα με τον προηγούμενο νόμο είχα και δύο επιπλέον δημοτικούς συμβούλους. Έχω σήμερα τους περισσότερους συμβούλους που είχα ποτέ στην 25ετή πορεία μου στα κοινά. Με τον νόμο Σπουρλέτη, τον προηγούμενο. Ναι. Αλλά αυτό δεν με απαλλάσσει από το να έχω ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου και κυρίως στους συμπολίτες μου στις κοινωνίες, να πούμε αυτό που έλεγαν όλα τα ψηφίσματα της ΚΕΔΕ και των δημάρχων, ότι ο προηγούμενος νόμος Σπουρλέτη ήταν ένας νόμος που οδηγούσε σε ακυβερνησία. Και για όποιους μου πούνε το απλοϊκό ότι ήταν ένας νόμος απλής αναλογικής, θα τους πω ότι πραγματικά ήταν κατ' επίφαση, ήταν ψευδεπίγραφη απλή αναλογική,
Διότι απλή αναλογική σε δύο γύρους εγώ δεν έχω δει πουθενά στον κόσμο. Αν μου εξηγήσει ο κύριος Κουρλέτης που έχει δει απλή αναλογική σε δύο γύρους, ειλικρινά σας το λέω, δεν το ξέρω τέτοιο σύστημα εκλογικό. Ναι. Αν ήθελε να κάνει απλή αναλογική, θα ήταν ενός γύρου και ο Δήμαρχος με το ποσοστό της πρώτης Κυριακής θα έβγαζε και συμβούλους, θα εκλέγονταν και ο ίδιος. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν το θέμα είναι να κάνουμε διοικήσεις Δήμων που θα μπορούν να διοικήσουν τους Δήμους. Ναι. Το πενταετία σας ανησυχεί. Έχετε διαφωνία για το 5 χρόνια δήμαρχος, όχι 4. Δεν έχουμε, δεν νομίζω είναι τεχνικό θέμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε διαφορές τώρα, είτε 4 είτε 5, αυτό νομίζω είναι κάτι που θα το δουν. Αυτό το 42 ή 43 και τα λοιπά συζητιέται. Συζητιέται επίσης αν θα υπάρχει, αν θα πρέπει να εκλέγεται δήμαρχος με αυτό το ποσοστό σε κάθε περίπτωση, αν θα πρέπει να έχει απόσταση από τον δεύτερο συνδυασμό. Mm-hmm. Κάποιοι λένε για 5% από τον δεύτερο συνδυασμό. Για το πλαφόν του 3% ή του 5% για την είσοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω όμως ότι αυτά είναι τεχνικά θέματα. Το βασικό, αν το θέλετε, περίγραμμα είναι σύμφωνο με τις διεκδικήσεις και τις αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και είναι η βασική μας θέση ότι θα πρέπει να έχουμε επιτέλους Δήμους που να διοικηθούν, να μπορούν να διοικούνται και να μην έχουμε αυτό το πράγμα που να υπάρχουν Δήμοι που δεν διοικούνταν. Να σας πω ότι αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές και δεν είχαν αλλάξει έστω και εμβαλωματικά οι διατάξεις αυτές, ειλικρινά σας το λέω, θα είχαμε πάρα πολλά διέξοδα σε δήμους που δεν είχαν εκλέξει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και πραγματικά θα βλέπαμε, θα έλεγα εγώ, παζάρια, πολλές φορές όχι και τόσο αθώα και κάτω από το τραπέζι πολλές φορές, πράγμα που δεν τιμά κανέναν, ούτε τους διοικούντες, ούτε όμως τις κοινωνίες που δεν έχουν κανένα λόγο να ταλαιπωρούνται. Μάλιστα. Κύριε Καϊδιαζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, να είστε καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για λίγο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.